Έχετε βάλει πολλά. Δύο, αυτή τη συζήτηση. Δύο σχόλια θέλω να παρακαλώ, κύριε Σταθάκη. Δύο πολύ σύντομα. Πρώτον, δεν μπορεί να φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις αγορές και για την κατάσταση. Μα είπε κανείς για το ΣΥΡΙΖΑ του. Είναι όμως προς το εθνικό συμφέρον να ανοίγει. Είναι όμως προς το εθνικό συμφέρον αυτή τη χρονική στιγμή και πάντα, κύριε Σταθάκη, να μιλάμε για κουμπαράδες. Να βγαίνουν δηλαδή κουμπαράδες χωρίς να είναι κάτι χειροπιαστό. Το πρόβλημα σήμερα είναι πολύ σαφές. Πρώτον, η κυβέρνηση έχει φτιάξει ένα οδικό χάρτη, ο οποίος, από τον οποίο παλινδρομεί κάθε δεύτερη μέρα. Δεν είναι οδικός χάρτης αυτός. Έχει υπερεπενδύσει στην ιδέα ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο. Δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο. Φεύγει το δούνο του. Δεν φεύγει το δούνο του. Κάνουμε φοροελαφρύνσεις. Δεν επιτρέπονται φοροελαφρύνσεις και ούτω καθεξής. Έχει φτιάξει ένα οδικό χάρτη, λοιπόν, ο οποίος δεν περπατάει. Δεύτερον, η πολιτική αστάθεια δεν προκύπτει επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει πολύ φασαρία. Η πολιτική αστάθεια προκύπτει από το γεγονός ότι οι αγορές και οι διεθνείς παράγοντες αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση σήμερα δεν μπορεί να κυβερνήσει, δεν έχει προοπτική να αντέξει στη δοκιμασία των εκλογών και ότι κατά πάσα πιθανότητα στη δοκιμασία των εκλογών θα υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης. Αυτό είναι το δεδομένο. Άρα η ιδέα ότι πρέπει να παρατείνουμε, πρέπει φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι, πρέπει να δοθεί η λύση, η πολιτική, η οποία θα σταθεροποιήσει την κατάσταση στην πολιτική, που θα είναι εκλογές και αλλαγή κυβέρνησης με βάση τα σημερινά δεδομένα. Λοιπόν, κύριε Σταθάκη, ας δουλέψουμε βάση αυτού του σεναρίου εργασίας. Παρακαλώ πολύ. Και πέρα, πρέπει να έχει ένα οδικό χάρτη χώρα, η οποία θα έχει λογική. Πάμε λίγο πρώτα να αναδιάρθρωση του χρέους, έτσι βγαίνει στις αγορές. Μισό λεπτό και λίγο. Δεύτερον, λίγο πρακτικά τα θέματα. Ναι. Πρακτικά. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το πράγμα τραβιέται στα άκρα, στείνονται κάλπες, γίνετε εσείς πρωτοκόμμα και αυτοδύναμο. Δεν θέλετε κανέναν. Έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα, ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς όλα δείχνουν ότι θα είστε ο επόμενος κύριος Χαρδούβελης. Θα είστε ο επόμενος υπουργός οικονομικής. Όλα δείχνουν. Ο πρωθυπουργός θα αποφασίσει. Όλα δείχνουν. Ναι, δεν είμαστε στο μυαλό κανενός. Λέμε. Είσαστε ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσε να καθίσει στη θέση αυτή. Είστε λοιπόν ο υπουργός οικονομικών. Έχετε έναν προϋπολογισμό κατατεθειμένο στην Βουλή, τον οποίο τι τον κάνετε, τον προϋπολογισμό αυτό. Τον αλλάζουμε στο μέτρο του δυνατού. Τον πετάτε. Τον αλλάζουμε στο μέτρο του δυνατού. Τον αλλάζουμε στο μέτρο του δυνατού σημαίνει τι, κύριε Σταθάκη. Το μέτρο δυνατό, αν έχεις και ένα προϋπολογισμό που έχει εκτελεστεί 3 μήνες, 6 μήνες ή 9 μήνες, είναι διαφορετικές παρεμβάσεις. Αν το δηλαδή, κάνεις την πρώτη μέρα, δηλαδή, τον αναθεωρείς σύνολο. Δηλαδή, 3 μήνες, είμαστε στο Φλεβάρι, 2 μήνες. Ανάλογα με το πρόγραμμά σου, τον αναθεωρεί με βάση τη δική σου οπτική. Στις επιτροπές της Βουλής, οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι θα το καταργήσουν. Μισό λεπτάκι. Ο κύριος Σταθάκης λέει. Να ακούσουμε, κύριε Σταθάκη. Τώρα είναι την πρώτη μέρα, σα βγάλανε στον ένα το μήνα. Να του το πείτε αυτό. Κύριε Σταθάκη, να του το πείτε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, τι κρατάτε, τι αφήνετε στο δίμηνο πάνω τη. Δεν είναι αυτό. Αν οι εκλογές γίνονται το Φεβρουάριο. Το ερώτημα δεν είναι, γιατί σα επαναλαμβάνω, το μεγάλο θέμα. Ανάλογα με τη μέρα που αναλαμβάνεις τη διακυβέρνηση, είναι η μεγάλη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Όχι, όπου είναι και μια χώρα η οποία λειτουργεί και έχει έναν προϋπολογισμό ο οποίος στηρείται. Έχει έναν προϋπολογισμό ο οποίος έχει μέσα φόρους στον κόσμο που εσείς έχετε πει ότι θα τους καταργήσετε. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, αν έρθετε τον Μάρτιο, το Φεβρουάριο, Μάρτιο, το πρώτο δίμηνο, τρίμηνο στα λοιπόν, πράγματα της χώρας. Το πρώτο τρίμηνο έχεις περιθώριο να κάνεις μεγάλες αλλαγές στον προϋπολογισμό. Να εφαρμόσεις δηλαδή τις φοροελαφρύνσεις που έχεις προβλέψει, δηλαδή επιστροφή αφορολόγητου, εμφυά και μια σειρά από μέτρα και ελάφρυνση των κατώτερων στρωμάτων και ταυτόχρονα να αναζητήσεις τους πόρους από τη βασική πηγή που έχεις δεσμευτεί, που είναι η φοροδιαφυγή. Άρα λοιπόν την επόμενη μέρα καταργείται τον έμφυα. Βεβαίως. Τον έμφυα θα τον καταργήσουμε. Αλλάζετε τις φορολογικές κλίμακες. Βεβαίως. Το επιστροφή στο αφορολόγητο. Αλλά γι' αυτό σας λέω, αν είναι τον το ένα το μήνα του προϋπολογισμού. Και το κενό που δημιουργείται από αυτά, από πού τα βρίσκεται. Καλύπτεσαι από την πάταξη φοροδιαφυγής το κομμάτι που έχει άμεση δυνατότητα να το πατάξεις. Αυτό το κομμάτι καλύπτει τις εισφορές που. Αυτή η ισορροπία. Δηλαδή θα βρείτε 2-3 δις. Θα βρείτε 2-3 δις αμέσως από τη φοροδιαφυγή. Που σε αυτές τις εξαγγελίες της δίθεν που κάνετε, είπατε μετά από 6 μήνες. Σε χρόνο. Σε χρόνο. Γιατί σε χρόνο. Επανέλαβα το ερώτημα. Αν μου δώσετε κύριε ένα χρόνο. Τα στοιχεία που δώσατε. Κύριε Καρύδη, αν το πω απλά. Απλά είναι, δεν είναι. Κύριε Καρύδη, να δεν είναι λίγο, σύνθετο να μας το πρόβλημα. Αν μου δώσετε. Αν αναφέρομαι στον πρώτο μήνα, σα είπα να τον αναθεωρήσουμε ριζικά. Αν είναι ο 8ος μήνας, δεν μπορεί να τον αναθεωρήσει ριζικά. Μα εγώ σα λέω για τις περικοπές που υπόσχεστε ότι θα κάνετε. Για τον έμφυα.
Λέτε εγώ βλέπω παράλληλα και τις ερωτήσεις που στέλνει ο τηλεθεατής μέσα από τα social media, μέσα από το Twitter και το live.gr. Ως είναι δέσμευση της πρώτης μέρας στο πρόγραμμα της ΔΕΦ. Ναι, και θα φέρετε σας το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Πόσο είναι δεσμεύσεις της πρώτου μήνα. Πόσο θα είναι 1,5 δις είπαμε θα φύγει από τον ΕΜΦΙΑ την άλλη μέρα. Και πού θα το κάνουμε, θα αναζητήσουμε πόρους πληρωματικούς. Λέτε ότι θα στήσετε επιτροπές ανά την Ελλάδα. Όχι, όχι. Αυτό είπατε. Όχι. Στο πρόγραμμα, στις ανακοινώσεις τις επιτροπές. Οι επιτροπές. Ο κύριος Μητρόπουλος αυτά λέει. Θα στήσει επιτροπές όπου θα δει η το ΔΕΘ, τι χρωστούν. Λέει, θα σας πω ότι λέει η ΔΕΘ για το θέμα της φοροδιαφυγής και της ρύθμισης των οφειλών. Ρύθμισης των οφειλών. Εσείς αυτής, ο μηχανισμός με τον οποίο θα ρυθμίσει τα χρέη προς την εφορία. Θα έχει ένα μηχανισμό επιτροπών οι οποίες θα ρυθμίσουν τα χρέη με ένα δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Όχι, είπαν, θα και αυτό θα σβήσουν. Για τα μπορώ παρακαλώ να σας πω ότι ακούω τόση ώρα, να σας το αποκωδικοποιήσω για τον απλό τηλεθεατή και θα παρακαλούσα πολύ να πατήσετε πάνω σε μια πραγματική βάση γιατί θα μας τρελάνετε όλους, όλοι. Η μεν μας λέτε ότι θα μας βάλετε στην αγορά. Αλλά με ένα επιτόκιο που είναι 8% σήμερα, 7% σήμερα και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι το επιτόκιο αυτό. Και πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να το ρίξει προκαλώντας μη πολιτική αστάθεια, να το αλλάξει, δηλαδή το μαζέψει. Αλλά θα μας βγάλετε στις αγορές, γιατί από το ΣΥΡΙΖΑ περιμένετε να κατεβάσετε τα επιτόκια. Το επιτόκιο αυτό πριν δεν λίγο το καταλαβαίνω καιρό ήταν 5,5. Και ακούω επίσης ότι δεν υπάρχει ένα ανώμαλο που θα καταργήσετε του φόρους στην επομένη που θα βγείτε κυβέρνηση εσείς. Και θα δείτε. Μισό λεπτό. Είπατε θα καταργήσετε τον ΕΜΦΙΑ και θα ρίξετε τις φορολογικές κλίμακες. Αλλά δεν ξέρετε ακόμη από πού θα βρείτε τα χρήματα για να καλύψετε. Πολύ καλά και τα είπαμε. Από τη φοροδιαφυγή. Βεβαίως, την οποία φοροδιαφυγή θα την πατάξετε την επόμενη μέρα που θα βγείτε. Να σας πω τώρα, κύριε Τσαπανίδου. Σοβαρά συζητώ. Σοβαρότατα. Ο ΦΠΑ δεν μπορείς να αυξήσεις ένα δις το χρόνο τα έσοδά σου. Μπορείς. Δεν μπορείς. Πώς σοβαρά μιλάτε ότι δεν μπορείτε. Ξέρω, μπορείς, μπορεί, φυσικά και μπορείτε. Είναι εξωπραγματικό στα να πει. Αφήστε τώρα. Να πείτε το Μάρτιο ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα μαζέψω ένα δις παραπάνω από το ΦΠΑ. Τότε γιατί το πρόθεσμα είναι της τάξης του 70-60-70 δις μέχρι στιγμής, κύριε. Γιατί, μπορώ να σας εξηγήσω επί μακρόν γιατί είναι επί 60-70 δις τα λήξη πρόθεσμα. Διότι έχουμε ένα κράτος, το οποίο οι συνομιλητές μου είχαν την ευθύνη διακυβέρνηση για πολλά χρόνια, το οποίο έχει επιβάλει πρόστιμα 60 δις, το ΣΔΟΕ, και έχει σπράξει 3 δις. Γι' αυτό τον λόγο. Θέλετε και να εσείς θα μπορέσετε με τον ίδιο μηχανισμό να δουλέψετε και να εισπράξετε άμεσα. Για να σας πω μόνο τα έκτακτα. Οι αντίστοιχες λίστες Lagarde στη Γερμανία έφεραν το 1/3 των φορολογικών εσόδων σε 3 μήνες. Και στη Γαλλία δεν έφερε τίποτα. Και στη Γαλλία, αντίθετα από ό,τι λέει ο κύριος Καρίδης, σε 6 μήνες το θέμα είχε κλείσει επιτυχώς για το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε μια πολύ κακή είδηση. Άρα τα έκτακτα υπάρχουν και τα φυσιολογικά υπάρχουν. Έχουμε μια πολύ